Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στο pre-game show by Best Fighter νούμερο 2. Με εκλεκτούς καλεσμένους, Σταύρος Εξακουστίδης, Θανάσης Χαρούσος. Τι κάνετε, παιδιά? Καλά είμαστε. Εσύ πώς? Και εγώ μια χαρά εδώ πέρα στο τρέξιμο. Σας είδα πριν που βγάλετε τα μπλουζάκια και έπαθα πλάκα. Σε τρομακτική κατάσταση και οι δύο. Είμαστε σε φόρμα. Κομμένοι, που λένε και οι ειδικοί του χώρου. Σταύρο, πώς πάει το θέμα? Ετοιμάζομαι πήρε το δός για τον Best Fighter. Στην προετοιμασία, ας πούμε, βρίσκομαι ακόμα. Άμα όλα καλά μέχρι στιγμής, πάνε όλα καλά. Κάνεις και επικίνδυνα σπορ. Από τα αποσπάσματα του ντοκιμαντέρ. Δάσεις από αεροπλάνα, δεν ξέρω. Όχι, τώρα αυτό ήταν παραπέντε. Είναι άλμα από πλαγιά. Ήταν πολύ ωραίο και τρομερή εμπειρία. Ανάση. Εγώ δεν τα έχω κάνει αυτά, δεν ξέρω. Ο Σταύρος είναι και κομμάτι. Να σε δαγκώνανε εκείνα τα σκυλιά. Εντάξει, άλλο να σε δαγκώνανε τα σκυλιά, αλλά άλλο να πέφτεις από το βουνό, ξέρω εγώ. Εντάξει, εγώ προετοιμάζομαι, έχω ένα παιχνίδι τώρα 6 Οκτωβρίου. Δεν έχω σταματήσει προετοιμασία από το καλοκαίρι. Έχω μπει δυναμικά. Με στόχο το Best Fighter. Παίζεις με το Ρέσκα, νομίζω, στις 6 Οκτωβρίου. Ναι, ναι. Καλός αντίπαλος. Καλός αντίπαλος. Θεωρείς ότι είναι ένα παιχνίδι γερό ζέσταμα για το Σταύρο? Είναι σίγουρα ένα παιχνίδι να πατήσουμε ring, να κάνουμε ένα ζέσταμα για να μην έχουμε μεγάλη απόσταση. Για τελευταίο παιχνίδι ήταν τέλος Μαΐου για μένα. Έχετε ξανασυναντηθεί, αν δεν κάνω λάθος, σε παιχνίδι? Πολύ παλιά. Πολύ παλιά. Και νικητής ήταν ο Σταύρος. Ο Σταύρος, ναι. Θανάση, κινητρό. Εντάξει, το έχω πει ότι εκείνο το παιχνίδι ήταν τελείως διαφορετικό από το στυλ που θα παίξουμε τώρα. Ήταν full contact πανελλήνιο, εραστεχνικό πανελλήνιο πρωτάθλημα Ελλάδος. Τώρα μιλάμε για 7 χρόνια πριν, ο Σταύρος ήταν ανήλικος ακόμα. 17-18 ήμουν. Μιλάμε για πολλά χρόνια. Ναι, εγώ ήμουν το 23-24. Καμία σχέση δηλαδή. Εντάξει, οπότε εντάξει, κίνητρο, εντάξει. Ναι, είναι. Απλά δεν έχει τύχει τόσα χρόνια. Παρόλο που είμαστε από τους καλύτερους. Αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση σε καμία διοργάνωση. Ναι, ναι, δεν έχει τύχει ποτέ να συναντηθούμε. Ήταν πέρυσι ή προπέρυσι. Που παίξαμε για ζώνη και ήταν να φτάσουμε στον πάτο. Αλλά δεν παίξαμε, δεν έτυχε. Σταύρο, ποια είναι τα δυνατά σημεία που βλέπεις πάνω στο Θανάση? Τα αδύνατα. Τα δυνατά. Τα δυνατά. Τα αδύνατα δεν θα μου τα πεις, γιατί θα τα εκμεταλλευτείς πάνω στο ρίγκ. Πες τα, ρε. Είναι πολύ έμπειρος. Έχει αγώνες πάρα πολλούς. Δουλεύει πάρα πολύ καλά την κίνησή του. Είναι έξυπνος παίκτης. Αυτά. Θανάση, εσύ πώς αντιμετωπίζεις το Σταύρο? Ένα Σταύρο ο οποίος στη Ρουμανία έριξε ένα νοκάουτ, ήρθε μετά στο Κίμπο, έριξε άλλο ένα νοκάουτ. Τρέχει γενικά ένα δυνατό σερί. Ναι, εντάξει, γενικά ρίχνει νοκάουτ ο Σταύρος. Είναι και κάτι το οποίο είναι στο μυαλό μας και στη στρατηγική μας. Στο να το προσέχουμε. Είναι δυνατό παιδί. Είναι το παιχνίδι του έτσι και πιστεύουμε ότι θα βρούμε τη λύση για να το ξεκλειδώσουμε. Ο κόσμος λέει ότι το δικό σας το παιχνίδι είναι από τα πιο ενδιαφέροντα που θα γίνει στη διοργάνωση. Ίσως είναι ο λόγος ότι δεν έχουμε συναντηθεί κιόλας τόσα χρόνια και θεωρούμαστε, ας πούμε, και οι δύο από τους καλύτερους σε αυτά κιλά. Και είναι και διαφορετικό το στυλ, οπότε είναι μια... Θα γίνει... Ναι, θα γίνει μια κόντρα στα στυλ, της δύναμης, της τακτικής. Θα γίνει ωραία φάση. Ναι. Σταύρο, εσύ κάνα άλλο παιχνίδι ξεχωρίζει από την κάρτα του Best Fighter? Έτσι, αν είσαι θεατής που θα ήθελε να δεις. Καταρχήν, μου αρέσουν πάρα πολύ όλα τα παιχνίδια. Όλα τα παιχνίδια. Ήταν ένα και ένα δηλαδή. Ναι, όλα. Αντιπροσωπεύει τους καλύτερους Έλληνες αθλητές αυτή τη στιγμή. Είναι η κόντρα του Μελέτη με τον Παπαδημητρίου, που είναι πολύ σημαντικό. Είναι. Και το Χατζηχρόνο Γλυσοκοκλέου για μένα είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Σαφώς. Εκεί στα 80 κιλά υπάρχει ένα ξεκαθαρίσματος. Είναι και στα βαριά κιλά που είναι ο Τζόρζος με το Χωρίδι. Και στα pre-game έχει παιχνιδάρες. Είναι όλα ένα και ένα. Πολύ ωραία, όντως. Πολύ ωραία κάρτα. Δηλαδή και τα γυναικεία παιχνίδια και πώς να κορίτσια και τα υπόλοιπα main event και αυτά είναι όλα πάρα πολύ ωραία. Θα δούμε κάτι ωραίο. Πρώτο Θεός. Αλλά και για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ναι. Και για πρώτη φορά, παιδιά, στη Θεσσαλονίκη. Μακριά από την Αθήνα, μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Ναι, αλλά αυτό είναι. Εντάξει. Είναι καλό που βγαίνουμε και εκτός Αθηνών, έτσι. Να βλέπει και. Δηλαδή, οι Βόρειοι, ας πούμε, έχουν παράπονο. Εντάξει, ναι. Σε γενικές γραμμές. Να βγούμε. Γιατί να μην βγούμε. Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να ρωτήσω, εσείς πώς αντιμετωπίζετε το γεγονός ότι μια διοργάνωση πλέον προβαίνει σε καινοτόμες πράξεις. Δηλαδή, φτιάχνει ντοκιμαντέρ για αθλητές,
ας πούμε, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Κανέλο με τον Mayweather. Και είδαμε ότι δύο εβδομάδες περίπου έπαιζε ένα ντοκιμαντέρ για τους δυο τους, για τη ζωή τους. Τώρα γίνεται και εδώ αυτό. Στη φτωχή πλην τιμή Ελλάδα. Θανάση, πώς το. Σου δίνει ένα έξτρα κίνητρο, ας πούμε, που πλέον οι fans έχουν την ευκαιρία να δουν και τι κάνεις στην καθημερινότητά σου. Σίγουρα είναι ένα κίνητρο και σίγουρα είναι και πολύ μεγάλη τιμή και για μας τους αθλητές που παίζουμε, γιατί έτσι θα μπορείς να μας γνωρίσει ο κόσμος, θα καταλάβουν ότι δεν είμαστε οι αλήτες, ξέρω εγώ, ή έτσι που πάμε, σκοτωνόμαστε, πλακωνόμαστε κτλ. Είμαστε αθλητές, κάνουμε τη δουλειά μας, προπονούμαστε γι' αυτό, προετοιμαζόμαστε γι' αυτό και θέλουμε τον κόσμο να έρθει κοντά μας, να μας στηρίξει, να μας να φωνάξει για μας, γιατί θα μας γουστάρει και όχι γιατί θα έρθει έτσι, για να δει αίμα, ας πούμε, ή ξύλο ή οτιδήποτε. Συμφωνώ και εγώ πάνω σε αυτό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα με τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, γιατί καλό είναι να ανοιγόμαστε και εκεί. Βλέπουμε ότι έξω στους δρόμους πλέον τα πράγματα δεν έχουν όρια. Αγριεύουν πολύ. Υπάρχει ένα εμφυλιακό κλίμα το οποίο χτίζουν κάποιοι για την Ελλάδα. Τα παιδιά μας δεν πάνε σχολείο, τα σχολεία είναι κλειστά και όσοι δεν μπορούν να προσφέρουν στο παιδί τους ιδιωτική μόρφωση, δυστυχώς μεγαλώνουν ένα γράμματο παιδί. Και ένα γράμματο παιδί σημαίνει μια χώρα που δεν πάει μπροστά. Ο αθλητισμός είναι μια διέξοδος από το τέλμα της Ελλάδας. Δηλαδή, ζούμε κάτι χειρότερο στη μοντέρνα ιστορία μας μετά την επταετία, ας πούμε. Σταύρο, ποια είναι η άποψή σου? Η άποψή μου είναι ότι όντως ο αθλητισμός μπορεί να σε. Να σε βοηθήσει. Να σε βοηθήσει. Αλλά τώρα όλα αυτά που συμβαίνουν και έχουν επίπτωση στα παιδιά και σε εμάς γενικότερα, και πρόσφατα έχει γίνει και ένα θάνατος χθες με αυτά που γίνονται, δεν είναι και ότι καλύτερο να συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, γιατί είμαστε Έλληνες και σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Αυτό είναι πολύ κακό. Απλά θέλω να τονίσω ότι ο αθλητισμός είναι παιδεία. Και σαφώς μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Σίγουρα. Θανάση, εσύ πιο μεγάλος, πιο έμπειρος. Σίγουρα με τον αθλητισμό μπορεί να βρει ένα διέξοδο, να μην μπλέξεις με τις καταστάσεις αυτές, να μην σε πάρει από κάτω. Υπάρχει κίνητρο και οικονομικό και αποκατάστασης μέσα από τον αθλητισμό και αναγνώρισης, οπότε πιστεύω ότι αν η πολιτεία, ας πούμε, δεν φροντίζει για την παιδεία και για τη μόρφωση των παιδιών, ο αθλητισμός μπορεί να πάρει, και ειδικά μια πολεμική τέχνη, η οποία δίνει και την αίσθηση της πειθαρχίας, δηλαδή φροντίζει για αυτά τα πράγματα να έχει μια πειθαρχία, μια συνέπεια. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει τη θέση της μάθησης, εντάξει, όχι απαραίτητα, γιατί ας πούμε βλέπουμε ότι και στο εξωτερικό οι μεγάλοι αθλητές, όλοι οι μεγάλοι αθλητές έχουν παράλληλα και μια σπουδή, ένα πανεπιστήμιο, ένα κολέγιο που κάνουν για να αποκατασταθούν όταν θα πάρουν τη σύνταξή τους. Αλλά πιστεύω ότι μέσα από τον αθλητισμό μπορούν τα παιδιά να βρουν μια διέξοδο από το να είναι στις καφετέριες ή από το να γυρνάνε στον δρόμο και να τσακώνονται ή να μπλέξουν με κάποια συμμορία, ξέρω, παρέα, πες το πως θες. Σαφώς. Έχεις ένα κίνητρο όταν κάνεις προπονήσεις και ασχολείσαι και σ' αρέσει και θες να το κάνεις. Έχεις ένα κίνητρο, λες να προσέχω, να είμαι πιο τυπικός, να μπορώ να κάνω την προπόνησή μου, μην τραυματιστώ, μην χτυπήσω. Οπότε είσαι πιο συνεπής και δεν ξεφεύγεις να πάρεις το στραβό το δρόμο. Εξαιρετικά τα λέτε, παιδιά, και μακάρι να μας ακούει ο κόσμος και να προβάλλει τους αθλητές. Γιατί ειδικά οι αθλητές των πολεμικών τεχνών βλέπουμε ότι είναι περιθωριοποιημένοι σε σχέση με τους μπασκετμπολίστες, ποδοσφαιριστές. Πολύ. Αυτό δεν είναι καλό, γιατί παίρνουμε ως παράδειγμα τον Μιχάλη Ζαμπίδη, λέω εγώ τώρα. Ο Ζαμπίδης έχει πιο πολλούς τίτλους από όσο έχει μια ποδοσφαιρική ομάδα στην Ελλάδα. Αλλά δεν το αναγνωρίζει κανείς όσο πρέπει. Δεν είναι τόσο γνωστό. Τώρα έχει γίνει τελευταία τώρα έχει γίνει και μέσω του Μιχάλη πάρα πολύ το άθλημά μας στην Ελλάδα. Αλλά έξω έχει αρκετά αναγνωρισιμότητα. Είναι αρκετά μεγάλη η αναγνωρισιμότητά του. Μακάρι, παιδιά, το Best Fighter να είναι η αρχή. Μακάρι, μακάρι. Και να ξεκινήσει κάτι όμορφο για όλους και για εσάς και για εμάς, ώστε αυτό που αγαπάμε πλέον να είναι διάσημο και να παραδειγματιστούν και άλλοι από αυτό το πράγμα και να κάνουν ανάλογες κινήσεις. Μέσα από διοργανώσεις όπως είναι το Best Fighter, με όλο αυτό το promotion που γίνεται και όπως είναι στημένη η διοργάνωση, πραγματικά ξεχωρίζει αυτή τη στιγμή από όλες τις διοργανώσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμή στην Ελλάδα. Είναι, θεωρώ, από τις καλύτερες. Σαφώς. Φαίνεται, γιατί το promotion αφορά αποκλειστικά τον αθλητή. Αυτό είναι το καλύτερο, γιατί δίνει κίνητρο. Επικεντρώνεται στον αθλητή, στην προπόνηση, στον τρόπο ζωής του, στο να δείξουμε προς τα έξω ποιοι είμαστε.
και έχουν ένα όφελος όλοι, γιατί μαθαίνουν και βλέπουν ποιος είναι ο αθλητισμός και το άθλημά μας. Σταύρο, θέλω να μου στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο που θα έρθει να δει τον Best Fighter και στον κύριο που κάθεται δίπλα σου. Σίγουρα ότι θα δουν ένα μεγάλο θέαμα, ένα πολύ σκληρό αγώνα μεταξύ μας. Θα τα δώσουμε όλα, γιατί δεν έχουμε παίξει τόσο καιρό και έχουμε να δώσουμε ένα στον άλλον. Από εκεί και πέρα θα είναι από τους καλύτερους αγώνες της βραδιάς, θεωρώ, και να έρθουν όλα να το δουν. Ανάση. Πρέπει να έρθει ειδικά ο κόσμος, γιατί είμαστε το μοναδικό ζευγάρι το οποίο είναι, είμαστε και οι δύο από την Αθήνα. Οπότε πρέπει ο κόσμος να έρθει να μας στηρίξει. Θα δει ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, γενικά και η κάρτα των αγώνων είναι πολύ δυνατή. Είμαστε εδώ, είμαι προπονημένος και πάω για την νίκη. Να γίνει και το ξεκαθάρισμα στην κατηγορία, να δούμε τι θα γίνει. Σας βλέπω πάντως ότι ακολουθείτε την τακτική του «θα τα πούμε πάνω στον νίκη». Και αυτό είναι το καλύτερο. Έτσι. Για καλή επιτυχία να σας ευχηθώ και εγώ, να είστε υγιείς μέχρι τότε. Και να δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι στο μπιγεμό για το Μιγκάρι Σχόλτ.